ανεξάρτητα αν το έχει δηλώσει ο πολίτης ή όχι. Τα επιδόματα. Και μέσα σε αυτά και το κοινωνικό μέρισμα. Είναι ακατάσχετα σε κάθε περίπτωση. Είναι ακατάσχετα σε κάθε περίπτωση. Απαγορεύεται η τράπεζα, ο δήμος, το δημόσιο. Οποιοςδήποτε να τα αγγίξει. Εδώ για μία κλίση για παράνομη στάθμευση τη πήραν το μισό μέρισμα σε ένα δήμο. Είναι ρητή διάταξη. Είναι αρμόδια να απαντώ σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Όχι, αλλά. Την αγωνία του κόσμου. Αλλά σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν πάρα πολλές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για το κάθε ένα ερώτημα από αυτά. Εμείς είχαμε τονίσει από την αρχή και το επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να είναι σε ακατάσχετο λογαριασμό για να μπορεί να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κυρία Φωτεινή, δεν λέει αυτό ο νόμος. Δεν λέει αυτό ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι είναι ακατάσχετο. Δεν λέει είναι ακατάσχετο. Είναι ακατάσχετο. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Άρα λοιπόν. Δεν θέλει να γίνει κάτι για αυτό, έτσι δεν είναι. Για να μην πάει, ξέρετε, για να μην τα ακούτε ενώ δεν φταίτε. Γιατί κάποιοι. Ναι, όμως συνεχίζω να τα ακούω. Λοιπόν. Όχι, όχι, το λέω για να βοηθήσουμε από κοινού. Να βοηθήσουμε από κοινού. Να βοηθήσουμε από κοινού. Λέμε. Μπορούμε, λοιπόν, βοηθάμε. Και αν καταλάβατε, η παράταση. Η οποία είναι. Πάμε στην παράταση τώρα. Πάμε στην παράταση. Είναι σημαντικό αυτό να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, αφορά. Η παράταση που είναι το πολύ σημαντικό. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν ισχύει. Και δεν είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση μέχρι στιγμής. Α, μπορεί είναι να. Για όλους. Είναι σημαντικό αυτό. Μπορεί κάποιος να κάνει καινούρια αίτηση από σήμερα. Εγώ λέω δεν είχα κάνει καμία. Μπορώ σήμερα να κάνω. Βεβαίως. Σημαντική διαφορά. Από σήμερα λοιπόν μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου. Όσοι νομίζουν ότι είναι δικαιούχοι. Όχι, όσοι νομίζουν ότι είναι δικαιούχοι στις κατηγορίες που είπαμε. Δηλαδή. Δηλαδή, τι είπατε. Το είχατε ανακοινώσει και λίγο πριν, αν θυμάμαι καλά. Είπατε για τις μονογονεϊκές. Λοιπόν, οι μονογονεϊκές, έτσι, και να, οι μονογονεϊκές θα έχουν μια προσάυξη στα εισοδηματικά κριτήρια. Να υποβάλλουν, εφόσον το έχουν ξεχάσει οτιδήποτε, γιατί ακριβώς πρημοδοτούμε με παραπάνω ποσοστό το κάθε παιδί. Μάλιστα. Στις μονογονεϊκές. Σαφές, ναι. Γιατί από εκεί που το παιδί. Που μιλάμε για τα χωρισμένα ζευγάρια, για τις μητέρες, ναι, που δεν έχουν παντρευτεί και τα λοιπά. Ακριβώς. Εκεί, γιατί εμάς να συνεχίσουμε. Πόση προσάυξη, Υπουργέ, πόση προσάυξη για να κάνουμε και κανένα παράδειγμα. Ορίστε. Πόσο προσάυξη θα έχει για το παιδί. Άλλο τόσο. Μάλιστα. Άλλο τόσο. Άλλη κατηγορία. 5, άλλα τόσο. Μάλιστα, είπαμε μονογονεϊκές. Άλλη κατηγορία. Και εσείς μονογονεϊκές, προσέξτε και κάτι ακόμη γιατί θα αρχίσουν να σας ρωτάνε. Όσες ήδη το πήρανε. Θα πάρουν επιπλέον, θα το διορθώσει μόνο του το σύστημα και θα τους προσθεθεί. Αυτό, είναι μεγάλο. Αυτό πότε θα το δουν τη διαφορά αυτή, κυρία Υπουργέ. Θα το δουν, κύριε Παπαδάκη, όπως και στην προηγούμενη παρατήρηση που μου κάνατε, δεν ξέρω να σας απαντήσω, στην προηγούμενη βέβαια παρατήρηση. Εδώ είμαστε. Πρέπει να πω σε όλους τους ακροατές σας να πάνε στην τράπεζα και να πάρουν τα λεφτά. Διότι είναι ακατάσχετα. Άρα τη ήρθε ενημέρωση τη κυρία Φωτίου την ώρα που μιλάμε. Καλά κάνατε, κυρία Υπουργέ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Κάτσε πάνω στο ρεπορτάζ. Έτσι. Ακατάσχετα λοιπόν. Στην παρατήρηση που σας λέω, θα δουν επιπλέον λεφτά πέρα από αυτά που τους έχουν επιστωθεί οι μονογονεϊκές. Και είναι ακατάσχετο, το μέρισμα να πάνε στις τράπεζες και αν κάποιος διαφωνήσει από τους υπαλλήλους. Εδώ είμαστε να στείλουμε την εγκύκλιο. Βεβαίως. Έχουμε έτοιμη την εγκύκλιο. Όποιος, σε όποιον δεν δημιουργηθεί το πρόβλημα, να βοηθήσουμε θέλουμε. Ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι η ώρα της κριτικής αυτή τη στιγμή. Όχι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Πάμε παρακάτω. Άλλη κατηγορία που διορθώνεται, κυρία Υπουργέ. Είναι άνω των 67 χωρίς ασφάλιση. Εδώ είναι σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι ναι. Αυτό να το πούμε λοιπόν με σαφήνεια. Ότι όποιος είναι άνω των 67 και δεν είχε ούτε μία μέρα ασφάλισης θα μπορεί να κάνει έτσι ξανά ή να διορθωθεί η αίτησή του αυτομάτως εφόσον δεν έχει κάνει και έχει απορριφθεί και θα είναι και αυτός δικαιούχος. Σημαντικό. Και η τρίτη κατηγορία είναι ανάπηροι μονοπρόσωπα νοικοκυριά
Και αυτό αφορά για όλους τους ανάπηρους, όχι μόνο αυτούς που έχουν ήδη κάνει και οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν ούτε μία μέρα ασφάλιση. Λογικό ήταν. Που δεν είχαν ένσημα. Άρα αυτοί θα το πάρουν. Γιατί ένας ο οποίος είναι κενετής ανάπηρος και παίρνει σύνταξη. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Έτσι. Να μην είναι ζευγάρι. Αρκεί να είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Ναι, εάν είναι φιλοξενούμενος ή αν είναι παντρεμένος. Έχει ήδη κάνει αν είναι φιλοξενούμενος ή είναι παντρεμένος. Μήπως τον έχει και τον είχε πετάξει. Και τον είχε πετάξει το σύστημα. Δεν μπορεί. Α, ναι, αν είναι πάλι έτσι, ότι ήταν λέμε. Ανασφάλιστο. Γιατί εκεί, έτσι. Αν είναι φιλοξενούμενος, μπαίνει συνολικά πάνω στον φιλοξενούντα το έτσι. Αλλά αν είναι ζευγάρι, μας λέτε ότι δεν μπορεί να μπει μέσα. Όχι, περίμενε. Και αν είναι κανείς στην οικογένεια δεν ήταν ασφαλισμένος ούτε μία μέρα. Περιέχεται. Όχι, αν είναι ζευγάρι. Επειδή λέτε ότι είναι μονοπρόσωπο το νοικοκυριό, τώρα στο όχι ζευγάρι. Όχι μονοπρόσωπο και ζευγάρι, αν είναι ζευγάρι. Γιατί είναι... το πρόβλημά μας ήταν. Γιατί στο ζευγάρι. Νομίζω ότι κάποιος θα είχε ασφάλιση. Κανείς. Ναι, αλλά το παίρνει υπόχρεος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί, καταλαβαίνετε... γιατί υπήρχαν και ενστάσεις ότι ζήταγε και από αυτόν ο οποίος συνενούσε ως φιλοξενούμενος. Εάν έχει ασφάλιση. Ναι, ενώ ήταν ανάπηρος. Έχει ασφάλιση όλο αυτό το μεγάλο νοικοκυριό. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν δείχνει, κύριε Παπαδάκη, αν μου επιτρέπετε, τις δυνατότητες αυτού του συστήματος. Δηλαδή το πόσο το κανένα σύστημα πιο μπροστά τέτοιου είδους αδικίες ή εντός εισαγωγικών θέματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα σε 17 μέρες. Δεν θα μπορούσε. Κάνατε ποτέ... και άλλες δύο διορθώσεις σημαντικές, κυρία Υπουργέ, μην τις παραβλέψουμε. Τι για το είπατε, κύριε Σιωμόπουλο, κάνατε και άλλες δύο διορθώσεις σημαντικές, λέω, μην τις παραβλέψουμε. Που αφορούν τον κόσμο. Ποια, αφορούν τον ποια. Κόσμο. Το ένα είναι με τα φροντιστήρια που γράψανε κατά λάθος τα φροντιστήρια και τους περάσανε ναι, για πολυτελή διαβίωση. Αυτό είναι, δεν είναι για να το διορθώσουμε εμείς τώρα. Γιατί όπως ξέρετε. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών το λέει μέσα. Ο κύριος Κουλιαράκης το έβγαλε αυτό. Όπως ξέρετε καλά. Πράγματι, εδώ υπάρχει ένα λάθος που έχει γίνει από τους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες θεώρησαν ότι είναι πολυτελής διαβίωση το αυτά που ότι είναι τεκμήριο. Ναι. Και το βάλαν στο κουτάκι της πολυτελούς διαβίωσης. Αυτό δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να διορθωθεί από το κράτος. Το Υπουργείο Οικονομικών αργά τη 2.30 μετά τα μεσάνυχτα μας ήρθε η ενημέρωση ακριβώς. Ότι θα το διορθώσει. Διορθώνει αν και αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει έτσι. Μας ήρθε τέτοια ανακοίνωση 2.30 ώρα. Όχι, είναι καλό. Γιατί οι περισσότεροι ξέρετε. Κουβέντα, κύριε... Έχετε δίκιο, το λέμε για να συνεννοηθούμε, να βοηθήσουμε. Αυτά που με ρωτάτε. Προσέξτε, το λέμε για να βοηθήσουμε. Ούτε είσαστε υποχρεωμένοι να ξέρετε 2.30 μετά τα μεσάνυχτα τι γίνεται. Όχι. Μην κοιτάτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ξέρουμε γιατί κάνουμε πολύ πλευρή ενημέρωση. Εσείς αναφέρεστε τα του Υπουργείου σας και καλά κάνετε. Γιατί ήταν άδικο, κύριε Υπουργέ. Συνεπής φορολογούμενος έβαλε ότι δίνει 100 ευρώ το μήνα για να μάθει το παιδί του αγγλικά. Έτσι. Και χαρακτηρίσανε ότι. Άρα διορθώνεται και αυτό. Έτσι, έτσι. Και κατανοώ ότι πρώτον θα πρέπει όλο το κράτος και οι πολίτες και το κράτος να ενημερωθούν για αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι το κοινωνικό αμέρισμα άνοιξε μεγάλα θέματα για να συζητήσει και το κράτος αλλά και οι πολίτες για να έχουν μια περισσότερη εγρήγορση σε όλα τα θέματα. Κυρία Φωτίου, έχουμε αρκετά ερωτήματα εάν η παράταση ισχύει και για αυτούς που έχουν πρόβλημα με άμκα και αφημή για κάποιον που έχει πεθάνει, που έφυγε μέσα στο 2017. Νομίζω πως ναι, αλλά γιατί είχαμε πει ακριβώς ότι όσοι σε κρεμούσε να πάρουν ναι, το άμκα ή το αφημί τους είναι... να διορθωθεί. Ότι βεβαίως θα είχαν αυτή τη δυνατότητα. Προσέξτε, και είπατε κρεμούσες. Να πούμε κάτι. Είπατε για τις εκκρεμούσες, μισό λεπτό, είπατε για τις εκκρεμούσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου σας, εκκρεμούσες περιπτώσεις είναι 550.000. Βεβαίως είναι. Όλοι λοιπόν αυτοί που είναι στις εκκρεμούσες περιπτώσεις, από σήμερα μέχρι και 26 του μηνός, ευελπιστούν ότι μπορεί να πάρουν το μέρισμα. Είναι έτσι? Είναι έτσι υπό τον όρο ότι θα μπορούν πράγματι να έχουν αυτό το δικαίωμα. Σωστά. Θα τους ενημερώσει το σύστημα. Δεν θέλω να δημιουργείτε ψευδείς ελπίδες, γιατί δεν είναι σωστό. Αλλά οι κρεμούσες περιπτώσεις ναι. Είναι πολύ διαφορετικές κατηγορίες. Και κάθε φορά να δούμε όσοι είχαν, εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε την ευκαιρία, όσοι είχαν οποιοδήποτε θέμα, να δοκιμάσουν ξανά. Μάλιστα. Πάντως, να δοκιμάσουν λοιπόν και πάλι. Και διορθώσεις άρα λοιπόν, ας μείνουμε εδώ, γιατί ξέρετε κάτι,
Δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ εκείνοι. Είναι 550.000. Ναι. Είναι οι διορθώσεις οι οποίες γίνονται, Γιώργο, και κάποιοι. Μπορούν όλοι να κάνουν από την αρχή. Όλοι, α, όλη από την σήμερα μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου. Και να επαναλάβουμε ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, βεβαίως, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ναι, το κοινωνικό μέρισμα είναι ακατασχέτο. Ανεξάρτητα αν έχεις δηλώσει και διευκρινίζει όχι, η εγκύκλιο στην οποία έχω μπροστά μου. Έτσι. Ανεξάρτητα αν είναι δηλωμένος ακατάσχετα ο λογαριασμός, ανεξάρτητα αν υπάρχουν συνδικαιούχοι που χρωστάνε. Όπως δηλαδή εγώ. Έχω το... Έχουμε μαζί. Έτσι. Εγώ χρωστάω, εσύ δεν χρωστάς. Δεν θα στα πάρουν, Γιώργο, κανονικά. Λοιπόν, άρα και να πάνε στις τράπεζες να πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι θα αυτοί. Θα βάλουν πίσω. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Παπαδάκη, ναι, να σας πω όμως και κάτι που θα ήθελα πολύ να το ακούει όλος ο κόσμος. Να το πείτε. Να μην ξεχνάτε ότι, και θα ήθελα να το τονίζετε, ότι για πρώτη φορά στο κράτος συντονίστηκαν 12 υπουργεία και φορείς. Να μην ξεχνάτε ότι 8 βάσεις δεδομένων του κράτους για πρώτη φορά, αλληλοσυνδυάστηκαν και, και συνήργησαν. Δηλαδή, όπως ξέρετε, την ίδια στιγμή. Έτσι διασταυρωνόντουσαν τα στοιχεία από 8 βάσεις δεδομένων του κράτους. Αυτό σήμαινε ότι εγκρινόντουσαν 25.000 αιτήσεις την ώρα. Μάλιστα. Την ώρα. Κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι η ψηφιακή μετάβαση του κράτους και μάλιστα... Βέβαια είναι υποχρέωση του κράτους αυτό, αλλά με συγχωρείτε. Ναι, ναι, υποχρέωση. Γίνεται για το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας. Προσέξτε όμως... Αυτό λοιπόν, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να ολοκληρώσω ναι, ναι, τη σκέψη. Παρακαλώ, μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέω ότι αυτό έχει τεράστια σημασία και αυτό ακριβώς επιτρέπει στο κράτος. Πρώτον, να καταλαβαίνει τα λάθη που κάνει. Με τη φοροδιαφυγή. Δεύτερον, οι πολίτες να γίνονται συνειδητοί πολίτες, γιατί δεν τους ταλαιπωρεί μια γραφειοκρατία ατελείωτη. Ατελείωτη. Υπάρχουν προβληματάκια όμως. Όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή με την οποία θα συμφωνήσετε μαζί μου. Δηλαδή υπάρχουν οι εξυπνάκηδες. Αφού θέλετε να, να πάμε σε άλλο θέμα. Όχι, δεν άλλο θέμα. Δεν άλλο θέμα. Είμαι εντός θέματος. Άλλο θέμα. Δεν είναι του κοινωνικού μυρίσματος το πρόβλημα. Να σας πω γιατί είναι. Να σας πω αμέσως γιατί είναι. Γιατί κάποιοι εξυπνάκηδες. Ακούστε και τα δικά μου. Ναι, ναι, ακούστε όμως το επιχείρημα για να απαντήσετε. Το ερώτημα. Το ερώτημα να ακούσετε. Γιατί δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Ναι, το ερώτημα γιατί πνίγει πολλούς, κυρία Υπουργέ. Το ερώτημα είναι το εξής. Αφήστε μου όμως. Ναι, θα ακουστεί για να ακουστεί ολοκληρωμένη η απάντησή σας. Οι εξυπνάκηδες οι οποίοι εισπράττουν μαύρο χρήμα και φαίνεται ότι έχουν μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα θα πάρουν μέρισμα και δεν θα πάρουν κάποιοι άλλοι που για ένα ευρώ υπερβαίνουν τα κριτήρια. Και υπάρχουν αυτοί οι εξυπνάκηδες που φοροδιαφεύγουν. Λοιπόν, δύο θέματα λοιπόν. Ένα από το προηγούμενο που μας έχει μείνει, αν με αφήσετε να μιλήσω, να ακουστώ δηλαδή. Ακουστείτε. Να πω για τις 500.000 εκκρεμούσες καταρχήν για να μην δημιουργείται πράγματι ελπίδες φρούδες. Οι 500.000 εκκρεμούσες, κύριε Παπαδάκη, είναι πλασματικές. Δεν είναι πραγματικές. Εσείς τα ανακοινώνετε. Κάνανε έτσι και δεν τις συνεχίζανε. Η ΙΔΙΚΑ τους ανακοινώνει. Λοιπόν, μην δημιουργούμε λάθος εικόνες. Η ΙΔΙΚΑ δίνει τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Είναι πλασματικές. Να πείτε στην ΙΔΙΚΑ να το διορθώσει. Δηλαδή δεν συνεχίζαν οι περισσότερες. Πολύ μικρό ποσοστό από αυτές είναι πραγματικά εκκρεμούσες. Καμιά 55.000-60.000 εκεί πολύ. Αυτό να το ξέρετε και να το λέτε. Δεύτερον. Το δεύτερο τώρα πάμε στη φοροδιαφυγή. Κύριε Παπαδάκη, εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε και σε λίγο καιρό θα σας μπορέσουμε να σας πούμε και όλη η ιστορία με τους φιλοξενούμενους παραδείγματος χάρη που την ξανακοιτάμε, που την ξαναερευνούμε. Αν δεν την είχαμε βάλει στο κοινωνικό μέρισμα, σας λέω καταρχήν, αλλά θα μπορούμε και να το πούμε σε μερικές μέρες, ότι θα πληρώναμε πολύ λιγότερα λεφτά. Δηλαδή το ότι μπήκε η έννοια του φιλοξενούμενου και τα ποσοστά που... Ναι, αλλά μπορεί να έχει κάνει λάθος ένας άνθρωπος και να μην έχει δηλώσει ότι είναι φιλοξενούμενος. Αύξησε το κόστος. Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα μπορείτε να έχετε, γιατί πια το κράτος μπορεί να μιλάει επίσημα. Δεν είναι εκεί η φοροδιαφυγή. Στη φοροδιαφυγή. Ναι. Αυτό που λέγεται και που έχει δημιουργηθεί στην εικόνα, σαν εικόνα στο κράτος είναι όλη αυτή η, ας πούμε...
οι έξυπνοι που λέτε εσείς, ή εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν 5-6 μεροκάματα από εδώ από εκεί και οι οποίοι πράγματι δεν τα δηλώνουν και φοροδιαφεύγουν. Κακό. Σας λέω όμως ότι το συνολικό ποσό που αυτοί οι άνθρωποι ζημιώνουν το κράτος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζημιώνουν το κράτος οι ψηλά έχοντες. Σωστό, και σωστό. Το Panama Papers και των άλλων, οι οποίοι τα ποσά, τα δισεκατομμύρια που ζημιώνουν το κράτος δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που στοχοποιείται με έναν άνθρωπο πράγματι σε τεράστια δυναμία που κάνει 2-3 μεροκάματα αριστερά. Και, τους δε να τους βρείτε, κυρία Φωτίου. Να τους βρείτε. Και αυτούς που είναι στα παραντάις. Εγώ δεν λέω για τα 5-6 μεροκάματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε όλους αυτό. Να τους δεν μιλάω για τα 5-6. Είναι άνεση σε αυτό το κράτος γιατί δημιουργούμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Ο μισθωτός, σωστό, αλλά ο μισθωτός και ο συνταξιούχος δεν ξεφεύγει από πουθενά, κυρία Υπουργέ. Μισθωτός προκαταβάλλει τη ζωή και το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος και όχι του πραγματικού. Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη. Τεράστιο πρόβλημα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο κράτος. Μια μεγάλη συζήτηση στο κράτος για το τεκμαρτό εισόδημα. Αγενικία μεγάλη. Και πράγματι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε με βάση αυτά τα δεδομένα. Χαίρομαι που τα ακούω. Χαίρομαι που τα ακούω γιατί αυτό είναι αδικία. Ότι αυτή τη στιγμή μέσα από το κοινωνικό μέρισμα το κράτος γίνεται πλουσιότερο σε γνώσεις. Δεν θέλω να ξεχνάτε ούτε στιγμή. Μάλιστα. Ότι το δημόσιο έφτιαξε την πλατφόρμα χωρίς ούτε ένα ευρώ. Σκεφτείτε λιγάκι και βάλτε και τους ακροατές σας να σκεφτούν τι θα πληρώναμε αν ήταν ιδιωτική εταιρεία. Μάλιστα. Και αν μπορούσε η ιδιωτική εταιρεία να κάνει αυτό το σύστημα και να το αντιμετωπίσει. Κυρία Υπουργέ, κυρία Υπουργέ. Αντίστοιχα των εκλογών της Δημοκρατίας και τα λοιπά. Μάλιστα. Αγωνιούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει δήλωση γιατί είναι πάνω από 70, θα τα πάρουν τα λεφτά τους, έτσι. Αυτοί θα τα πάρουν να μην έχουν καμία αγωνία. Με τον ταχυδρόμο. Θα βρει το σύστημα και θα τα πάρουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Λίγη υπομονή θα τα δούνε. Με τον ταχυδρόμο, γιατί παίρνουν με τον ταχυδρόμο. Μαζί με τη σύνταξη. Προφανώς. Στις 19 του μήνα. Προφανώς. Θα είναι μαζί τα λεφτά, μην ανησυχούν ούτε μία μέρα. Μαζί με τη σύνταξη. Να μην ανησυχούν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.